Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν και η ανακοίνωση των βαθμολογιών έδωσαν ουσιαστικά τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, πολλοί νέοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους για σπουδές στην Κύπρο. Ένα από τα πανεπιστήμια είναι αυτό της Νεάπολης, στην Πάφο. Και μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Ανδρέας Μασούρας, ο οποίος είναι καθηγητής μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Νεάπολης. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, και σήμερα είναι και μια πολύ σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, αφού έχετε ενημερωτική εσπερίδα στο ξενοδοχείο Σαμαριά στις 7.30 το απόγευμα για να ενημερώσετε τους φοιτητές. Θέλω να μου πείτε, κύριε Μασούρα, πώς διαφοροποιείτε το πανεπιστήμιο το δικό σας? Ερχόμενοι στην Κύπρο, ξέρουμε ότι βλέπουμε διάφορα πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς διαφοροποιείτε λοιπόν το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου? Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου είναι ένα δυναμικό πανεπιστήμιο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι συνεχώς αναπτύσσεται, συνεχώς εξελίσσεται. Δημιουργούνται νέα προγράμματα σπουδών, δίνουμε αρκετή έμφαση πάνω στην ποιότητα των σπουδών και πάνω στην έρευνα. Γι' αυτό άλλωστε δημιουργούνται και διάφορα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα εντός του Πανεπιστημίου. Και αυτό το γεγονός σαφώς βοηθά αρκετά τους φοιτητές να έρχονται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο το οποίο σπουδάζουν και την ίδια ώρα να έρχονται σε άμεση επαφή και με τους ίδιους τους διδάσκοντες. Άρα, να υποθέσω ότι απορροφούνται και κάποιοι φοιτητές σας? Έτσι είναι. Στο Πανεπιστήμιο, ως καθηγητές πια ή μεταπτυχιακοί? Ως συνεργάτες υπάρχει ένα ποσοστό οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για την μετέπειτα εξέλιξή τους. Αυτό φαίνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Λοιπόν, ένα παιδί που μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται να έχει αυτό που λέτε και στην αναγνώριση των σπουδών σε μια ευρεία γκάμα σπουδών με όλα τα αντικείμενα. Θέλω να μας πείτε αν είναι αναγνωρισμένο το πτυχίο και αν όντως δίνεται έμφαση σε αυτό που λέμε στην Ελλάδα και κάποιοι επιμένουν στην αριστεία. Έτσι. Καταρχήν να πούμε ότι τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολης είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, είναι ισότιμα των δημοσίων πανεπιστημίων, είναι πιστοποιημένα από διεθνείς φορείς. Τα επιμέρους προγράμματα, για παράδειγμα το πρόγραμμα της νομικής, είναι αναγνωρισμένο από τα νομικά συμβούλια. Άρα είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι αναγνωρισμένο σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που θα ήθελα να επιστήσω και την προσοχή των υποψηφίων φοιτητών, να προσέχουν σε ποια πανεπιστήμια πάνε, τι προγράμματα παρακολουθούν. Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του Φορέα είναι σαφείς ότι δεν γίνεται πρόγραμμα να διαφημίζεται και να προβάλλεται εάν δεν είναι αξιολογημένο και αναγνωρισμένο από το κράτος. Άρα κάθε σχολή έχει λάβει την έχει κατάλληλη αναγνώριση, λέτε τώρα, σαφώς, κύριε Μασούρα. Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αριστείας, παραδείγματος χάρη, υποτροφίες παρέχονται στους φοιτητές? Παρέχονται υποτροφίες, που θα αριστεύσουν. Όχι μόνο αριστείας, παρέχονται και υποτροφίες με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, πάνω στα οποία δίνουμε και ιδιαίτερη έμφαση σαν πανεπιστήμιο. Οι υποτροφίες αριστείας, εάν κάποιος φοιτητής συνεχίσει να έχει ένα βαθμό 85 και άνω, τότε η υποτροφία αυτή συνεχίζεται και συντηρείται. Άρα δίνουμε αυτά τα κίνητρα στους φοιτητές, ώστε να βοηθούνται μέσα από τις οποιασδήποτε διαδικασίες. Τώρα, τα παιδιά που έρχονται στην Κύπρο, καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουν περιβάλλον, αλλάζουν χώρα ουσιαστικά, παρόλο που και εκεί μιλούν ελληνικά, αλλά όσο να είναι, η προσαρμογή είναι λίγο δύσκολη. Έχουν το προνόμιο να μένουν σε ξενώνας οι πρωτοετοί σας? Έχουμε φοιτητικές εστίες και μάλιστα ένα από τα σημεία τα οποία μας διαφοροποιεί σαν πανεπιστήμιο είναι ότι οι εστίες μας είναι προδιαγραφών πεντάστερου ξενοδοχείου. Έχουν το δικό τους γυμναστήριο, εστιατόρια, καφετέρια και το καθεξής, πισίνα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνηθίζουν πιο εύκολα το νέο περιβάλλον. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε 24 ώρες ασφάλεια στο πανεπιστήμιο, security, όπου μπορεί ένας πρώτης φοιτητής να νιώθει ασφαλής στο νέο αυτό ακαδημαϊκό. Πολύ και για τους γονείς που το ακούνε. Και για τους γονείς είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Και ποια είναι η δυναμικότητα των ξενώνων? Μπορούμε να φιλοξενήσουμε μέχρι 400 φοιτητές. Εννοείται ότι ο αριθμός των φοιτητών μας είναι πολύ μεγαλύτερος. Δίνουμε έμφαση όμως κάθε χρόνο στους πρωτοετείς και στους δευτεροετείς και δίνουμε μία προτεραιότητα σε αυτές τις κατηγορίες. Και αυτοί που έρχονται και από άλλες χώρες, φαντάζομαι. Έτσι, και υπάρχει συγκεκριμένο κριτήριο που γίνεται η επιλογή? Κριτήριο δεν υπάρχει τόσο, πέραν του οικονομικού. Δίνουμε έμφαση κυρίως πάνω στους πρωτοετείς φοιτητές. Τώρα, αυτοί που δεν μπορούν να έρθουν στην Κύπρο, δίνεται τη δυνατότητα να σπουδάζουν εξ αποστάσεως και μιλάμε για όλες τις σχολές πάλι? Παρέχουμε εξ αποστάσεως προγράμματα
προγράμματα, όχι όμως σε επίπεδο προπτυχιακό, κυρίως σε επίπεδο μεταπτυχιακό, όπως είναι για παράδειγμα το MBA, το Μάστερ στην Διοίκηση, το Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία μπορούν να τρέξουν και, και εξ αποστάσεως. Τώρα, όσο αφορά τα πτυχία, το πτυχίο της Διοίκησης, των Οικονομικών, η Νομική Σχολή επίσης είναι μια αρκετά γνωστή σχολή του Πανεπιστημίου μας, η αρχιτεκτονική, ψυχολογία και το καθεξής. Είναι οι δημοφιλέστερες, υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση από τους φοιτητές. Φαίνεται ότι είναι οι επιστήμες αυτές, έτσι μια γκάμα θεωρητικών και πιο, ας το πούμε, πρακτικών σπουδών που έχουν περισσότερη ζήτηση. Εσείς δίνετε και κατευθύνσεις ότι σε αυτό το κλάδο, παραδείγματος χάρη στην ιατρική ή στην νομική, υπάρχει ένας κορεσμός να δίνετε εναλλακτικές στους υποψήφιους φοιτητές σας? Ή είναι πλέον καταστελαγμένη η άποψη τους, οπότε θα ακολουθήσουν το τμήμα επιλογής? Να σας πω, όσοι φοιτητές έρχονται εκεί είναι συνειδητοποιημένοι ότι θέλουν να σπουδάσουν αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα εννοείται ότι τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολης διαφοροποιούνται, γιατί έχουν μέσα και το στοιχείο της καινοτομίας, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές πιο εύκολα να βρουν τη δική τους κατεύθυνση αργότερα, αφού ολοκληρώσουν το πτυχίο και συνεχίσουν με εξειδίκευση ή με μεταπτυχιακές σπουδές. Εξειδικευμένη λοιπόν γνώσεις, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, δίνεται και την δυνατότητα της εξ αποστάσεως επιλογής σπουδών. Από εκεί πέρα, όσοι από εσάς θέλετε να μάθετε περισσότερα, απόψε στις 7.30 στο ξενοδοχείο Σαμαριά θα είναι αρκετοί από τους καθηγητές που διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, για να έχετε μια διεξοδική ενημέρωση. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Μασούρη, για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με την αθλητική επικαιρότητα.